Τι γίνεται, κύριε Στεροκλέα, με τη μετακίνησή σας? Λοιπόν, κοίταξε, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια, το πρόβλημα το γνωρίζουν. Είπαμε, θα γίνει μεταστέχαση και μετά από εκεί έδωσα το λόγο μου ότι και επαναγγελμένος το δίνω και τώρα, σε περίπτωση που λυπηθούν και βρεθεί ο χώρος και γίνει ο οικισμός, δίνω το λόγο μου την ίδια στιγμή θα μεταφερθούν οι Τσιγκάνοι. Διαφορετικά σε καμιά περίπτωση να μην δοκιμάσουν. Άδικα θα δοκιμάσουν. Το λέω ξεκάθαρα και το ξέρουν και οι ίδιοι. Υπάρχουν νόμοι και τώρα που θα μπούμε μέσα στο γραφείο, σας δίνω το λόγο μου, θα σας πω ένα κατά γράμμα με βάση νόμου του Ευρωπρογράμματος. Θα τηρήσουμε τους κανόνες, θα σεβαστούμε τους ευρωπαϊκούς νόμους και θα πάνε κατά γράμμα. Δηλαδή, εσείς σε σπίτια δεν είστε διατεθειμένοι να μπείτε σε περίπτωση που καλυφθούν τα ενίκια? Λοιπόν, επιτρέψτε μου, όσο οι ενίκια να το ξεχάσουν. Από πολλούς λόγους. Το Ευρωπρόγραμμα λέει να γίνει οικισμός. Είναι, αν μπορούν και έχουν, και μπορούν να διαπραγματευτούν ότι έχουν τις δυνάμεις να καταπατήσουν τον νόμο του οικισμού και να μπορέσουν να βρεθούν σπίτια, ειλικρινά αυτό θα το δεχθώ. Θα το δεχθώ, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ, ούτε αυτό θα πετύχουν. Εγώ. Θα το δεχτείτε δηλαδή, αν θέλετε να μπείτε, αν σας πούνε να μπείτε μέσα σε σπίτια και σας χορηγήσουν τα ενίκια για κάποιο χρονικό διάστημα? Όχι, ενίκιο. Όχι, δεν έχει ενίκιο, ξέχασε το. Σε ενίκιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί πρέπει, είναι στο πρόγραμμα, να μας φτιάξουν δικά μας σπίτια ή να μας αγοράσουν σπίτια έτοιμα. Να πάμε σε ενίκιο, γιατί μετά από 2-3 χρόνια να μας πετάξουν πάλι στους δρόμους, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Ή θα μας φτιάξουν ή θα μας αγοράσουν σπίτια, όχι ενίκιο, δεν το δεχόμαστε. Μέσα στα ποντίκια, είμαστε, ζούμε, να μας δώσουν κάτι, δεν μας δίνουν, μας κοροϊδεύουν, κάνουν, τα λεφτά έχουν πάρθουν, έχουν πάρει τα λεφτά και στο περίμενε είμαστε. Θέλετε όμως να φύγετε από τον καταβλισμό αυτό? Οπωσδήποτε θέλουμε να φύγουμε, βεβαίως. Όλοι μας θέλουμε. Ή να μας φτιάξουν σπίτια ή να μας αγοράσουν σπίτια, για να μην φοβόμαστε. Να μην έχουμε το φόβο ότι να θα έρθουν το πρωί να μας γκρεμίσουν τις μπαράγκες όπως μας γκρεμίσανε την άλλη φορά και είμαστε μικροπαίδια στους δρόμους, μέσα στο κρύο, μέσα στις βροχές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όταν υπάρχουν εκλογές έρχονται και μας παρακαλάνε να τους δώσουμε το ψήφο μας. Όταν με έχουν ανάγκη στο στρατό, όπως υπηρέτησε 37 μήνες στο ελληνικό στρατό, ήμουνα Έλληνας. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι Έλληνας που με πετάνε στον δρόμο? Τα σκουπίδια, η βρωμιά, τα πιτσιρίκια μας, κοιτάξτε χάλια, κοίτα αυτά τα πιτσιρίκια. Στο παρελθόν δόθηκαν λεφτά τα οποία δεν έφτασαν στο προορισμό τους. Αναφέρω συγκεκριμένα τα εξής. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-2013 από τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ως γνωστόν διατέθηκαν 20.400.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου, της Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ταμείου, διατέθηκαν ως γνωστό επιπλέον 3.700.000.000. Τα κονδύλια αυτά, αν και υποστήριζαν τα ένα ευρύ φάσμα των ταμιακών επενδύσεων, αφορούσαν και την περίπτωση το Ρωμά. Επιδότηση λέει νοικίου για να φύγει ο Τσιγκανομαχαλάς. Τα είπαμε αυτά. Σε ενίκιο δεν πάμε. Καλύτερα να μας πετάξουν στη θάλασσα να μας πάνε τα ψάρια, αλλά σε ενίκιο δεν πάμε. Ή άμα μπορούνε, ας έρθουνε να μας μπουτίξουν με μια μπολντόζα ή σε ένα καράβι χάρτινο να μας βάλουν μέσα. Να μας πετάξουν μέσα στη θάλασσα. Με ζητάνε στο ελληνικό στρατό ή στον πόλεμο αν γίνει, πρώτη γραμμή. Θέλω να μας σέβονται και να σεβαστούν και τη φτώχεια μας και τη μιζέρια μας που κοιμόμαστε μέσα στη βρωμιά και εμείς και τα παιδιά μας. Ευτυχώς που έχουμε και τον βασιλιά μας, τον πρόεδρο, τον κύριο Στεροκλέα, που τρέχει 30 χρόνια ολόκληρα και δεν μας έχουν πετάξει στη θάλασσα. Ό,τι πει ο νόμος και ό,τι πει ο προϊδωρός μας. Δεν θέλετε να πάτε σε ενίκια, γιατί δεν έχει αποσαφινιστεί το πόσο χρονικό διάστημα θα επιδοτείτε το ενίκιο. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια μπορεί να σας πούνε από εδώ και πέρα πληρώνετε. Γι' αυτό εσείς δεν θέλετε να πάτε. Θέλω να τους θυμίσω ότι αυτά, μην ξεχνάτε ότι επανειλημμένα
το έχουν ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια. Από το ένα χώρο στο άλλο. Ξεκινήσαμε από το Μήκο, Ροδίνη και εδώ. Αυτό να το ξεχάσουν, καταρχήν δεν υπάρχει νόμος. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή θα μας πετάξουν όπου θέλουν αυτοί. Εγώ τους παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε πόσο ταπεινός είμαι και πόσο καλός είμαι και πόσες προσπάθειες είμαι παρόν πάντα για οποιοδήποτε στιγμή και αν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δηλώνω πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλώνω πριν το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πριν την αποτελεγμένη διοίκηση, άδικα θα χάσουν τον καιρό τους. Εγώ τονίζω ξεκάθαρα, δεν πρόκειται να απομακρυνθούν σε καμιά περίπτωση, θα γίνει οικισμός ή θα τους αγοράσουν σπίτια. Το ευρωπρόγραμμα λοιπόν είναι έτσι ακριβώς. Και ένα τελευταίο, να σεβαστούμε τους ευρωπαϊκούς νόμους.